Μονή Καθαρών στην Βόρεια Ιθάκη, ένα πραγματικά από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού, με θέα όλο το βαθύ. Έχω κοντά μου τον πατέρα Θεοδόση, είναι ο μοναδικός μοναχός της Μονής Καθαρών. Θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντάς μου ένα ιστορικό της Μονής. Της Μονής, βέβαια. Σας χαιρετώ και πάλι. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Καθαρών ή στο γενέσιο της Θεοτόκου. Το ιστορικό της Μονής αρχίζει από το τέλος 14ου αιώνα, αρχάς 15ου, όταν κάποιοι υπηρώτε, διοκόμενοι από τους Τουρκαλβανούς, ήταν άνθρωποι θεοσεβούμενοι και θεοφοβούμενοι, κατέφυγαν εδώ στην Ιθάκη για να σωθούν. Και ήρθα επάνω εδώ στην περιοχή που είναι τώρα το μοναστήρι, σε ένα μέρος απέναντι από που είναι η εκκλησία, τώρα αυτά δεν μπορούμε να τα δούμε εδώ στο πλάνο, που λέγεται Μαζός λόγω της μάζες που έχει. Είναι ένα μικρό δασάκι, έκαναν μία καλύβα και έμειναν εκεί. Επάνω όμως στην αναμπουμπούλα που έφευγαν τη στιγμή που τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι, ξέχασαν να πάρουν την εικόνα του γενεσίου της Θεοτόκου που είχαν στο σπίτι τους. Όταν είδαν βέβαια, ανοίγοντας τις αποσκευές, ότι δεν υπάρχει εικόνα τους, επειδή ήταν άνθρωποι του Θεού, παρακαλούσαν αδιαλείπτως την Παναγία μας να αναλάβει η ιδία την προστασία της εικόνας από τα χέρια των Τούρκων. Όταν κάποιο βράδυ, μετά από καιρό, βλέπουν από το σημείο που ήταν η καλύβα τους, στο σημείο εδώ που υπάρχει ο ναός, ένα φως, το ακολουθούσαν που έβγαινε κάθε βράδυ. Ζωή υπάρχουσα στην περιοχή καμία, μόνο αυτή. Υπέθεσαν ότι κάτι σημάδι θεϊκό θα είναι. Αποφάσισαν να έρθουν να πλησιάσουν, να δουν από πού προέρχεται το φως. Αλλά στα μισά της διαδρομής ο χώρος έγινε δύσβατος, επειδή υπήρχαν διάφορα άλλα περνάρια, βράχια και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Σκέφτηκαν να βάλουν φωτιά, να καθαρίσουν το μέρος για να γίνει πιο εύκολος ο ερχομός. Μετά όμως, αφού έβαλαν τη φωτιά, το τοπίο άλλαξε και δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν σε ποιο ακριβές σημείο ήταν το φως. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο τώρα παρά να περιμένουμε να έρθει, να περιμένουν να έρθει το βράδυ να δουν αν θα φανεί ξανά. Πραγματικά το βράδυ βλέπουν το ίδιο φως και τώρα καθαρό το χώρος, εξού και το όνομα που το πήρε η Ιερά Μονή, η Παναγία των Καθαρών. Mm-hmm. Από τα κάνθαρα, τα κάθαρα που καθαρίσαν το χώρο εδώ πάνω. Πραγματικά ήρθαν, μπόρεσαν, πλησίασαν και είδαν μία σανίδα η οποία ήταν αυτόφωτη, δεν έπαιρνε από πουθενά άλλου φως, μαυρισμένη, καπνισμένη και όχι καμένη, παρόλο που είχε μείνει μέσα στη φωτιά. Το μυαλό της αμέσως έτρεξε ότι είναι, πρόκειται περί εικόνος. Την πήρα στα χέρια τους, την καθάρισαν και με τον καθαρισμό της είδαν ότι ήταν η εικόνα την οποία είχαν αφήσει στο σπίτι. Καταλαβαίνετε τη συγκίνηση που ακολούθησε την ώρα εκείνη. Την άλλη μέρα όμως το πρωί η εικόνα εξαφανίστηκε. Τι έγινε η εικόνα, ποιος πήρε την εικόνα? Ήρθε το βράδυ και τη βλέπουν πάλι να λάμπει στο σημείο που ευρέθηκε. Τρεις φορές την έπαιρναν από το σημείο εδώ που ευρέθηκε, πήγαιναν απέναντι στην καλύβα
Και η εικόνα έφευγε και ερχόταν τρεις φορές, πήγαινε και ερχόταν η εικόνα. Οπότε κατάλαβαν ότι η Παναγία μας ζητάει μάλλον να μείνει στο σημείο εκείνο που ευρέθηκε, και έτσι έκαναν ένα μικρό εκκλησάκι και σιγά σιγά έβαλαν την εικόνα μέσα με το καντιλάκι και σιγά σιγά έφτασε στην Αγία, το σημερινό μοναστήρι που είμαστε τώρα. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το μοναστήρι στη μορφή που το βρίσκουμε σήμερα? Λοιπόν, το μοναστήρι, το ιστορικό, άρχισε τέλος 14ου αιώνος και ολοκληρώθηκε σαν μοναστήρι το 17ο αιώνα. Και έκτοτε, ας πούμε, πολλά χρόνια, ναι, βέβαια. Και με, βέβαια, εγώ όσα χρόνια ζω, επειδή είμαι και εγώ γέννημα Θρέμα Ιθάκης, όσα χρόνια ζω δεν υπήρχε κάποια, δηλαδή υπήρχε η ακμή του μοναστηριού σαν κτίσματα, αλλά σαν συνοδεία, σαν πρόσωπα, πέρα από ένα ηγούμενο. Συνήθως υπήρχε πάντα ένας ηγούμενος, συνοδεία δεν είχε γίνει ποτέ, δεν θυμόμαι κάτι τέτοιο. Ερχόταν ο κόσμος πάντα και βοηθούσε, όπως έρχεται και τώρα έξω που είναι τα κορίτσια, εθελοντικώς και βοηθάνε. Το καλοκαίρι τότε, προσεισμικός, εμείς δεν λέμε προπολεμικός, τώρα λέμε προσεισμικός, γιατί παίρνουμε από το 1953 που γίνανε οι σεισμοί της Επτανήσου, που είχε πάθει μεγάλη καταστροφή, και η εκκλησία η οποία είναι τώρα δεν είναι η παλιά εκκλησία. Η παλιά εκκλησία κατεδαφίστηκε γιατί είχε πάθει μεγάλες ρογμές και φτιάξανε μετά τους σεισμούς αυτή την εικόνα. Και πρώτα ερχόταν ο κόσμος και έμενε εδώ, έχοντες αναπνευστικά προβλήματα, και προσέφεραν υπηρεσίες τα καλοκαίρια, βέβαια, στην Παναγία μας, αλλά και το χειμώνα υπήρχαν λαϊκοί οι οποίοι, τους οποίους τους είχε ο τότε ηγούμενος, και βοηθούσαν το μοναστήρι. Μιας και αναφερθήκατε στους σεισμούς και τις καταστροφές που έχει υποστεί, ναι, η Μονή, ναι, πιο παλιά. Ναι. Οι πρόσφατοι σεισμοί του Γενάρη και του Φλεβάρη, ναι, προκάλεσαν προβλήματα στη Μονή? Εδώ όχι. Ναι. Όχι, γιατί ήταν, βέβαια, νομίζω ήταν και από το ίδιο ρήγμα το οποίο είχε γίνει και το 1953, διότι προέρχονται από εδώ, από την περιοχή της Κεφαλονιάς. Ενώ είχαν γίνει και προ μερικών χρόνων, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, που έγινε στη Λευκάδα οι σεισμοί, που και τότε ήταν, που ήταν τότε πολύ δυνατός. Παραμονή της Παναγίας το 15 Αύγουστο ήταν. Παραμονή της Παναγίας ήταν πάρα πολύ δυνατός ο σεισμός που ακούστηκε εδώ στην Ιθάκη. Η Παναγία είναι μία, βέβαια, αλλά εγώ θα πάρω την Καθαριώτισσα, τη δικιά μας Παναγία. Εμείς έχουμε μία δεύτερη τίνο, θα πω εδώ, διότι οι απανταχού Ιθακείς, οπουδήποτε και να βρίσκονται, έχουν πάντα στο νου τους την Καθαριώτισσα, την Παναγία των Καθαρών. Αλλά και όποιος έχει έρθει εδώ, κάνουμε πανηγύρι τις 8 Σεπτεμβρίου στο γενέσιο της Θεοτόκου, και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Πρώτα, βέβαια, δεν ήταν τόσο ακουστή η Μονή μας, αλλά όσο πάει κάθε χρόνο, και δεχόμαστε και εκτός τους ντόπιους της Αγισίους και άλλους που έρχονται, βέβαια, τους αλλοδαπούς που έρχονται για να καθίσουν, να κάνουν το καλοκαίρι στην πατρίδα τους, παρατείνουν την παραμονή τους εδώ για να βρίσκονται στο πανηγύρι της Παναγίας μας. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και μέσα η εικόνα είναι πάρα πολύ θαυματουργή. Έχουν υπάρξει θαύματα, ναι, ναι, και πιο, ναι, σύγχρονα, ναι, αλλά και πιο παλιά, ναι, που έχουν μείνει στην ιστορία. Βεβαίως. Θα πω ένα θαύμα το οποίο, μάλλον μια παρουσία της Παναγίας το 1953 που έγινε η σεισμή σε ένα κορίτσι τότε, στο οποίο παρουσιάστηκε, γιατί με το που έγινε ο πρώτος σεισμός, η γης δεν σταματούσε να τρέμει. Εντονεί το συνέχεια. Και παρουσιάστηκε στον ύπνο μιας κοπέλας μία καλόγρια και της είπε, για να σταματήσει να γίνεται το κακό, θέλω να με κατεβάσετε κάτω
στο βαθύ εννοούσε, για να, να κάνετε προσευχές και εξαφανίστηκε. Α, της λέει, ποια είσαι εσύ που μου λες αυτό? Είμαι η Μαρία, και εξαφανίστηκε σαν καλόγρια. Το είπε το στους ιερείς, βέβαια φυσικό ήταν, μην πιστέψουν, λέει, όνειρο ήταν. Μετά παρουσιάστηκε δεύτερη φορά, πάλι δεν πιστέψαν, την τρίτη φορά γριεμένη της λέει, πες τους να κάνουν αυτό που είπα, διαφορετικά θα γίνει μεγάλο κακό στην Ιδάκη. Και έτσι και έγινε. Το προσκυνητάρι, το οποίο υπάρχει μέσα, που είναι η εικόνα η θαυματουργή, όπως είναι το προσκυνητάρι, δεν είναι όλη η εικόνα που φαίνεται πάνω, είναι αυτή που είναι στη μέση με το χρυσό επικάλυμα που έχει κάλυψει τη χρυσή. Το υπόλοιπο είναι ασήμι, είναι ζωοδόχος πηγή. Και κατεβάσανε όλο αυτό το προσκυνητάρι που είναι μέσα, μέσα στο ναό, από εδώ κάτω στο βαθύ με τα πόδια. Ο δρόμος δεν είχε καμία σχέση, ήταν τότε καρόδρομος. Και όμως σήκωσαν όλο αυτό το προσκυνητάρι και κατέβηκε στο βαθύ. Έμεινε 40 μέρες, κάνανε προσευχή. Και τελευταία ημέρα που ήταν να ανέβουν πάνω, στα μισά της διαδρομής έπιασε μεγάλη νεροποδή. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν, όσος κόσμος ήταν στην ακολουθία της επαναφοράς της εικόνας στο μοναστήρι, δεν ευράχηκε κανείς. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε, το θυμάμαι όλο, και είχα πάει και από την οικογένειά μου άτομο το οποίο όντως ήρθε στεγνό και μας το είχαν διηγηθεί όλοι οι οποίοι κατέβηκαν μετά κάτω. Κάποτε ευρίσκετο το βαπόρι στον Ατλαντικό, ήταν η μέρα που γιόρταζε το μοναστήρι μας, 8 Σεπτεμβρίου, με πλήρωμα μέσα Ιθακίσιους. Ήταν 18, το 1918, και μία τορπίλη επήγαινε να χτυπήσει το βαπόρι. Όταν το είδα βέβαια, φώναξαν όλοι ομοθυμαδών, «Καθαριώτησα, σώσε μας». Πραγματικά έφτασε η τορπίλη, ακούμπησε τα ύφαρα του βαποριού και βυθίστηκε, δεν εξεράγει. Και έντρομοι τότε δεν πίστευα στα μάτια τους ότι ακόμα είναι, ότι είναι εν ζωή. Όλοι μέσα από το πλήρωμα έκαναν έρανο και έκαναν το ομοίωμα του βαποριού σε ασήμι με το καντήλι που κρέμεται. Δεν ξέρω το έχετε, το έχετε πάρει το πλάνο. Και το αφιέρωσαν ένα ευχαριστήριο, ένα ευχαριστήριο αφιέρωμα στην Παναγία μας. Επίσης, μέσα στο ναό, μέχρι και τώρα που είμαι εγώ στα δικά μου τα χρόνια που είμαι πάνω, έχουν ακουστεί ουράνιες ψαλμωδίες μέσα στην εκκλησία. Εγώ προσωπικά δεν τις άκουσα, αλλά προσκυνητές οι οποίοι έρχονταν να προσκυνήσουν, νόμιζαν ότι είμαι εγώ μέσα και κάνω ακολουθία, και ερχόμενοι εδώ μέσα στο σπίτι μου το ανήγγυλαν τουλάχιστον 3 φορές. Το έχουν ακούσει. Διαφορετική. Δεν ήταν καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Πόσα χρόνια είστε εδώ? Εγώ είμαι από το Νοέμβριο του 1992. Αντιμετωπίσατε ποτέ κάποιο πρόβλημα? Γιατί είστε και ο μόνος μοναχός, ναι, που είναι στη Μονή. Πρόβλημα όχι. Διότι πολλές φορές έμπαινα μέσα στο ναό, ο δρόμος χτυπούσε πολλές φορές και το θεώρησα ότι είναι η παρουσία της Παναγίας μας και μου έδινε θάρρος. Δεν με άφησε ποτέ να φοβηθώ. Όταν έγινε η ανακομιδή του Οσίου Ιωακήμ, διότι πριν έρθω εδώ εγώ ήμουν στο Άγιο Όρος, και σαν Ιθακίσιος με κάλεσαν να παραστώ στην ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Ιωακήμ. Λοιπόν, είχα έρθει εδώ στην Ιθάκη και έμεινα στο μοναστήρι επάνω. Όταν έφυγαν όλοι μετά την ανακομιδή, τελείωσαν τα πάντα, έμεινα μόνος επάνω στο μοναστήρι. Μαζί, αυτές τις μέρες είχε μείνει και μια οικογένεια εδώ των Βοσκών, που έχουν τα ζώα της Μονής. Και παρόλο εκείνο το βράδυ και το άλλο το βράδυ φοβόμουν. Είχα κατά νου
να φύγω από το Όρος και να έρθω. Κάτι με καλούσε να έρθω εδώ, να ανοίξω την πόρτα της Παναγίας, γιατί ήταν κλειστό τότε, δεν ήταν κανείς εδώ. Ερχόντουσαν οι ιερείς, έκανα λειτουργία, σε κλείδωναν το μοναστήρι. Τα καλοκαίρια βέβαια ερχόταν ο πάνω. Κάνανε βάρδιες, να το πω έτσι, κάθε εβδομάδα και από ένας ιερέας για να είναι το μοναστήρι ανοιχτό. Φοβήθηκα και παρακάλεσα την Παναγία, του λέω: Παναγία μου, έχω κατά νου να έρθω εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι από σένα ή αν είναι δικός μου λογισμός να φύγω από το Άγιο Όρος. Γιατί τώρα που είμαι εδώ, παρόλο που υπάρχει μια οικογένεια, αισθάνομαι το φόβο. Δεν είναι μικρό πράγμα πάνω σε ένα βουνό ένας άνθρωπος ολομόναχος να είναι. Μεθαύριο που έχω σκοπό να έρθω, δεν θα υπάρχει κανένας εδώ, θα είμαι τελείως μόνος. Η περιοχή είναι κεραυνόπληκτη. Δεν ξέρω αν πάσα στιγμή τι συμβαίνει, πώς θα μπορέσω εγώ να μείνω. Και όμως, από όταν αποφάσισα να έρθω, δεν έχω φοβηθεί ούτε μία φορά. Παρόλο που έμεινα και αποκλεισμένος και από χιόνια και με τους σεισμούς, ήρθα και πήγα και κοιμήθηκα μέσα στο κελί που κοιμάμαι, το οποίο είναι καμία σχέση με κελί για να πεις ότι θα μείνει άνθρωπος. Είναι στα παλιά κτίσματα, γιατί το μοναστήρι έχει ανάγκες, πρέπει να φτιαχτεί. Δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα. Εγώ όταν παρέλαβα το μοναστήρι ήταν σε αθλία κατάσταση. Έκανα και όλα αυτά εδώ πέρα, είναι από τη δική μου, με το δικό μου έργο. Μετά βέβαια μπήκε ηγούμενος με την αλλαγή του, όταν κοιμήθηκε ο προηγούμενος δεσπότης μας, με τον ερχομό του καινούργιου δεσπότου, έβαλε επιτροπή, μπήκε ηγούμενος, ο οποίος είναι βέβαια στο βαθύ, ανεβαίνει επάνω, πολλές φορές κάνουμε λειτουργίες, όπως και οι ιερείς έρχονται, διάφοροι ιερείς, και κάνουμε λειτουργίες στο μοναστήρι και άλλες διάφορες ακολουθίες. Τώρα έχουμε τους τέταρτους χαιρετισμούς, θα κάνουμε προγιασμένες, είχαμε κάνει προχθές. Μεθαύριο θα κάνουμε την αγάπη στο το Πάσχα. Κάθε τόσο τους χαιρετισμούς είπαμε, και κάθε τόσο κάνουμε διάφορες ακολουθίες για να έρχεται και ο κόσμος, αλλά και λειτουργίες, και ειδικά το καλοκαίρι κάνουμε κάθε Κυριακή λειτουργία. Η πολιτεία, ναι, βοηθάει σε πολλά από αυτά που μου αναφέρετε. Ας πούμε, είδα έξω είναι δύο γυναίκες οι οποίες βοηθούν από, ναι, πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Τόσα χρόνια εδώ πάνω είναι μια περιοχή, θα το πω, ότι δεν είναι περιοχή, παρόλο που παλιά ερχόντουσαν, όπως σας είπα, για τα αναπνευστικά, άλλο το καλοκαίρι και άλλο το χειμώνα. Ο χειμώνας είναι πάρα πολύ κακός, διότι είσαι συνέχεια μέσα σε μια ομίχλη. Είναι συνέχεια υγρασία. Και εμένα με έχει χτυπήσει πολύ η υγρασία στα αθλητικά μου και έχω πλέον, δεν έχω τις δυνάμεις που είχα τον καιρό που παρέλαβα το μοναστήρι και έχω μεγαλώσει βέβαια. Και έρχονται διάφορα άτομα τα οποία βοηθάνε, και ειδικά την περίοδο του πανηγυριού, το Σεπτέμβρη, μια εβδομάδα πριν το πανηγύρι, μαζεύονται εθελοντικός, άντρες, γυναίκες, και κάνουν διάφορες εργασίες, καθαριότητα, χρωματίσματα, τα πάντα εδώ στο μοναστήρι. Έχουν υπάρξει νεότεροι από εσάς ιερείς, οι οποίοι, οι μονάχοι, ναι, οι οποίοι να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να έρθουν εδώ, να καθίσουν, να είναι μαζί σας, να σας βοηθούν, mm-hmm, και κατά κάποιο τρόπο να συνεχίσουν και το έργο σας? Δυστυχώς όχι. Πού το αποδίδεται? Είναι το σημείο, είναι η περιοχή? Συνήθως νομίζω ότι ορισμένοι τους ενδιαφέρει να πάνε σε μοναστήρια τα οποία είναι επανδρομένα και μοναστήρια τα οποία είναι, πώς να σας το πω, έχουν, πρώτα-πρώτα έχουν μέρη για να πάει να μπει, ένα κελί. Το μοναστήρι αυτό πάσχει αυτή τη στιγμή και από διαμερίσματα ακόμα. Δεν είναι ένα μοναστήρι που θα μπορεί να έρθει ένας μοναχός να μείνει. Μην κοιτάτε εγώ. Εμένα είναι η πατρίδα μου, είναι η Παναγία, καθαριώτησα από τον καιρό που γεννήθηκα. Οι γονείς μου με είχαν, πώς να το πω, διαπαιδαγωγήσει πάντα για την Παναγία μας. Έχω βρει ένα κελί εκεί πέρα, και το οποίο μόνο κελί δεν γυρνά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν με απασχολεί. Με ζεσταίνει η Παναγία.
θέλω να στείλετε έτσι ένα μήνυμα και στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά και σε όλο τον κόσμο που μπορεί να μας δει από εδώ, γενικά, και λόγω του ότι περάσαμε δύσκολες στιγμές λόγω των σεισμών των προηγούμενων ημερών, αλλά και γενικά σχετικά με την πίστη που πρέπει να έχει ο κόσμος και ειδικά ο Έλληνας τώρα που περνάμε δύσκολες στιγμές γενικότερα σαν χώρα. Ναι, η πίστη δεν είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε μόνο στις δύσκολες στιγμές μας, διότι συνήθως τότε θυμόμαστε και λέμε ότι υπάρχει Θεός. Η πίστη πρέπει να την έχουμε πάντα, διότι ανά πάσα στιγμή δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Εγώ εύχομαι σε εσάς τους Κεφαλονίτες, επειδή και εμείς δίπλα, είμαστε αδέλφια, είμαστε γλίγορα να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους, να τις βοηθήσει, γιατί είναι και ο Άγιος Γεράσιμος εκεί, να επανέλθουν στα σπίτια τους, διότι και εμείς οι Ιθακίσοι και γενικώς οι Επτανήσοι που ξέρουμε από σεισμούς, ξέρουμε τι είναι να χάνει ο καθένας την περιουσία του, τη σκέπη του, εκεί που δεν ξέρει πού να μείνει. Ο Θεός και η Παναγία να βοηθήσει πραγματικά να τακτοποιηθούν όσο γίνεται πιο σύντομα. Και να έρχονται και οι Κεφαλονίτες, που δεν έχω παράπονο, έρχονται λεωφορεία, γιατί κάθε καλοκαίρι έρχεται πολλοί κόσμος εδώ. Μην κοιτάτε, το χειμώνα είναι μια νεκρή περίοδος, που δεν, και ο τουρισμός βέβαια δεν έχει την κίνηση που έχει το καλοκαίρι. Αλλά το καλοκαίρι έρχονται από όλο τον κόσμο. Και εδώ που τα λέμε, αν θα έρθει κάποιος στην Ιθάκη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανέβει στην Ιερά Μονή των Καθαρών. Εδώ έχουν περάσει με άτομα επώνυμα, από Τσόρτσιλ μέχρι Μαρία Κάλλας, μέχρι Κένεντι, μέχρι όσοι έχουν έρθει στην Ιθάκη, οπωσδήποτε θα έχουν επισκεφθεί, θα έρθουν να επισκεφθούν εδώ το μοναστήρι, και επίσης και διάφοροι μεγάλοι ηθοποιοί εκτός Ελλάδος, από Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι άλλοι, πολλοί ηθοποιοί. Και οι Κεφαλονίτες πάντα μας προτιμάνε και έρχονται πούλμα διάφορα με προσκυνητές. Δεν έχω παράπονο από την Κεφαλονιά.